Εκκλησιαστική παρέμβαση. Με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας Χριστοφόρο. Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας και καλωσορίσατε και στη σημερινή μας εκπομπή σε μια νέα εκκλησιαστική παρέμβαση και έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στη σημερινή μας εκπομπή τον διακεκριμένο ομότιμο και επίτιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γιώργιο Παμπινιώτη. Νομίζω ότι είναι γνωστός σε όλους μας εδώ στην Κύπρο και είναι προσκεκλημένος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου για να μιλήσει στην εκδήλωση για την εορτή των τριών ιεραρχών και των ελληνικών γραμμάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και με την ευκαιρία αυτή τον προσκαλέσαμε και στην εκπομπή μας για να μιλήσουμε τόσο για τους τρεις ιεράρχες όσο και για την ελληνική παιδεία, την παράδοσή μας και για το συγγραφικό του έργο το οποίο είναι πάρα πολύ πολύτιμο στην εποχή μας γιατί βοηθά στην κατανόηση και την εκμάθηση, την ορθή αν θέλετε εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας που τόσο ταλαιπωρείται στην εποχή μας. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησής μας και καλωσορίσατε στην Κύπρο. Θεοφιλέστατε, είναι χαρά και τιμή μου να είμαι στην εκπομπή σας και τιμή μου που είμαι προσκεκλημένος από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και με χαρά θέλω να συζητήσουμε αυτό το μεγάλο θέμα των τριών ιεραρχών σε σχέση με τα ελληνικά γράμματα, γιατί δεν ξέρω πόσο έχει συνειδητοποιηθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, ιδίως από νέους ανθρώπους, ότι μιλάμε για τρεις γίγαντες του πνεύματος, γίγαντες και της ορθόδοξης θεολογίας και παράδοσης. Τα κείμενά τους είναι κείμενα στα οποία καταφεύγει όλη η Ορθοδοξία για να φωτιστεί και γίγαντες του πνεύματος σε σχέση με τα ελληνικά γράμματα, διότι όπως θα πούμε, ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος επί 4 έτη φοιτούν στη Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών την τότε, 4ο αιώνα, και μάλιστα τους προτείνεται να μείνουν εκεί οι δύο μεγάλοι ιεράρχες μετέπειτα και να γίνουν καθηγητές της σχολής. Δεν δέχονται γιατί είναι αφιερωμένοι στην αποστολή τους την θρησκευτική και φεύγουν και αναλαμβάνουν το έργο το οποίο είναι γνωστό ότι ανέλαβε. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν φοίτησε στην Αθήνα, φοίτησε στην Αντιόχεια κοντά στον Λιβάνιο, έναν μεγάλο δάσκαλο στον οποίο είχε φοιτήσει και ο Βασίλειος. Έτσι και οι τρεις ιεράρχες είχαν μία ιδιαίτερη σχέση με τα ελληνικά γράμματα και έχουν δύο όψεις στην προσωπικότητά τους. Η μία είναι αυτή των γιγάντων, ξαναλέω τη λέξη, της Ορθοδοξίας και η άλλη είναι η σχέση τους με τα ελληνικά γράμματα με μία βαθύτατα διεισδυτική στην ουσία των ελληνικών γραμμάτων στάση, την οποία πέρασαν και συμφιλίωσαν αυτή τα ελληνικά γράμματα με την Ορθοδοξία και έτσι έχουμε τη γέφυρα μεταξύ ελληνισμού και χριστιανισμού, αυτό που λέμε ελληνικό και χριστιανικό ιδεώδες. Αυτό κάποια στιγμή διαβάλλεται γιατί γίνεται ένα σύνθημα στη δικτατορία στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να φύγουμε από αυτά τα παροδικά και τα εφήμερα και να βλέπουμε τις διαστάσεις της ιστορίας που είναι ακριβώς ότι αυτοί οι τρεις μεγάλοι ιεράρχες διδάσκουν ότι το να είσαι ενήμερος και να έχεις εισδύσει και, και να έχεις γνώση των ελληνικών γραμμάτων και της ελληνικής παιδείας, αυτό σε βοηθάει στη σκέψη σου για να είσαι και καλύτερος χριστιανός. Αυτή λοιπόν η συμφιλίωση ελληνισμού και χριστιανισμού οφείλεται κυρίως
στους τρεις μεγάλους ιεράρχες, το κύρος τους, τη δύναμή τους, την θεολογική, και τους χρωστάει πολλά και ο ελληνισμός και ο δυτικός πολιτισμός, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, διότι ο χριστιανισμός πέρασε να συμφιλειωθεί με τα ελληνικά γράμματα και να γίνει ευρύτερα αποδεκτός στον δυτικό ευρωπαϊκό χώρο και να είναι βάση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ήδη με αυτή την εισαγωγική σας τοποθέτηση αγγίξατε κάπως την προσωπικότητα των τριών ιεραρχών. Ήθελα να ρωτήσω, αυτό που τους ανέδειξε και τους πρόβαλε ως μεγάλους ιεράρχες μέσα στην Εκκλησία αλλά και στον πολιτισμό, ήταν μόνο το γεγονός το ότι γνώριζαν γράμματα και ήταν ικανό από μόνο το αυτό να τους αναδείξει και να τους προβάλλει σε αυτή την διάσταση που τους πρόβαλε, ήταν και κάτι άλλο πέραν από αυτό? Γιατί αναφέρεται μια λέξη την οποία την πρόσεξα και την εντόπισα, τη θεολογία, ότι ήταν άνθρωποι της θεολογίας, γι' αυτό ήθελα έτσι. Βέβαια, Θεοφιλέστατε, οι τρεις μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, οι τρεις μεγάλοι ιεράρχες, πάνω και πρώτα απ' όλα, ήταν γίγαντες της θεολογίας, της θεολογικής σκέψεως, της θεολογικής διδασκαλίας, της ορθοδοξίας. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί εθεμελίωσαν βασικά δόγματα, με την έννοια ότι τα ερμήνευσαν, της θεολογίας, το δόγμα περί του Αγίου Πνεύματος και όλα αυτά, ο Γρηγόριος, ο μεγάλος αυτός θεολόγος, παράλληλα με την διδασκαλία τους, με το κήρυγμά τους, με τη συγγραφή τους, με την φιλανθρωπική δραστηριότητά τους, την κοινωνική δραστηριότητά τους, με όλα αυτά, αυτοί είναι οι κατεξοχήν θεολόγοι, οι κατεξοχήν ερμηνευτές της διδασκαλίας του Χριστού, αλλά πέραν από αυτό, αλλά και γι' αυτό, είχαν μία ιδιαίτερη δύναμη, και η ιδιαίτερη αυτή δύναμη πήγαζε από την καλλιέργεια που είχαν και την επαφή τους με την ελληνική σκέψη, διότι ήταν σαφής και απόλυτα καθαρή ότι από τον ελληνισμό, τα ελληνικά γράμματα, την ελληνική παιδεία, κρατάμε, παίρνουμε, επιλέγουμε αυτά που θα μας βοηθήσουν να γίνουμε καλύτεροι χριστιανοί. Δηλαδή είναι μία χριστοκεντρική θεώρηση του ελληνισμού. Και αυτό έχει σημασία. Δηλαδή αντλούν από τον ελληνισμό, αυτό το λέει και ο Βασίλειος καθαρά αυτό, ότι να συναναστρέφεστε, λέει, και με λογοποιούς και με ρήτορες και με όλους από όσους έχετε να πάρετε κάτι για την ωφέλεια της ψυχής σας, λέει ο Βασίλειος. Και αυτή ήταν η στάση του. Έπαιρναν δηλαδή πράγματα που βοηθούσαν στην διάβγεια της σκέψεώς τους, στη βαθύτητα της σκέψεώς τους, στο να διατυπώσουν καλύτερα τις δογματικές θέσεις τους. Γιατί η ελληνική γλώσσα τους έδινε την δυνατότητα, γι' αυτό και την υιοθέτησαν και υιοθέτησαν την μορφή της, την καλλιεργημένη, ας το πούμε έτσι, την καθαρεύουσα της εποχής, την αττικιστική, διότι τους έδινε και έννοιες που χρειάζονταν στην δογματική στήριξη, επίσης στον αγώνα τους εναντίον των αιρέσεων. Ήθελαν μία προηγμένη, καλλιεργημένη γλώσσα που την έδινε η ελληνική και επαφή με τα ελληνικά γράμματα. Θυμηθείτε την έννοια της ουσίας που μας δίνει το ομοούσιος, ενώ αν είχε το γιώτα το περίφημο το ομοιοούσιος που έλεγαν οι αιρετικοί, είναι άλλο πράγμα. Πήραν όλα αυτά τα πράγματα, πήραν την έννοια της αμαρτίας που υπήρχε στην αρχαιότητα αλλά με άλλο νόημα, πήραν πολλές της υπόστασης και την έννοια του προσώπου κατεξοχήν. Όλα αυτά λοιπόν τα αξιοποίησαν θεολογικά, χωρίς να απολακτήσουν, να εκδιώξουν και να καταδιώξουν τα ελληνικά γράμματα, διότι πίστευαν ότι αυτά που έδινε η ελληνική φιλοσοφία, ο Όμηρος. Ξέρετε ότι κάπου λένε οι μεγάλοι πατέρες, ο Βασίλειος νομίζω, ότι ο Όμηρος έφτασε στην τελειότητα
Δηλαδή δεν τον απορρίπτουν, δεν απορρίπτουν αυτά τα πράγματα, αλλά τα βλέπουν χριστοκεντρικά. Δηλαδή μπορούμε να κρατήσουμε ό,τι θα ωφελήσει την ψυχή μας, διότι μην ξεχνάμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν και την έννοια της αρετής, είχαν και την έννοια της τιμής, είχαν και την έννοια της άμυλας, δηλαδή είχαν έννοιες που αποτελούν τον ελληνικό πολιτισμό, που δεν είναι αντίθετο στον χριστιανικό πολιτισμό στη βαθύτερη του έννοια. Βεβαίως υπάρχουν διαφορές, αλίμονο, η μία είναι πολυθεϊστική θρησκεία, η άλλη είναι μονοθεϊστική, είναι εξ αποκαλύψεως, η άλλη ήταν αλλιώς. Ωραία, αλλά ξεπέρασαν, δηλαδή οι τρεις ιεράρχες έκαναν την υπέρβαση ώστε να μπορεί κανείς να αντλεί από τα ελληνικά γράμματα, από την ελληνική σκέψη, από τον ορθό λόγο που αναπτύχθηκε κατεξοχήν στην ελληνική σκέψη, για να φτάσει στην ορθή δόξα, στην ορθοδοξία, η οποία είναι μια άλλη σύλληψη της πραγματικότητας του Θείου. Αυτή η πολύ λεπτή σύζευξη, το πέρασμα από τον ορθό λόγο στην ορθή δόξα, στην ορθοδοξία, αυτή η σύζευξη και η υπέρβαση μαζί ήταν που ανέδειξε τους τρεις ιεράρχες όχι μόνο ως τους μεγάλους θεολόγους, αλλά και ως τις προσωπικότητες που έφεραν τον ελληνισμό κοντά στην ορθοδοξία. Και έτσι έχουμε το Βυζάντιο να είναι ορθοδοξία και ελληνισμός. Βέβαια, εκείνη την εποχή Έλλην σημαίνει δωλολάτρης. Δεν χρησιμοποιείται ο όρος Έλλην, αλλά ο όρος Ρωμαίος, ο Ρωμιός. Δεν έχει σημασία, δεν είναι οι όροι οι οποίοι καθορίζουν τα πράγματα, είναι η ουσία των πραγμάτων. Η ουσία των πραγμάτων ήταν ότι είχαμε αυτή τη συμφιλίωση της ορθής δόξας της ορθοδοξίας με όσα έδινε ο ορθός λόγος των Ελλήνων, και έχουμε αυτή την μεγάλη δύναμη που έχει η ορθοδοξία και ο χριστιανισμός στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία είναι αυτή η οποία επιβάλλεται σε όλο το Μεσαίωνα. Όταν μιλάμε στο Μεσαίωνα, στους μεσαιωνικούς χρόνους, είναι το Βυζάντιο, η Αυτοκρατορία, και σιγά σιγά βγαίνουν οι άλλες δυτικές χώρες, οι οποίες επηρεάζονται από την χριστιανική σκέψη. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, αυτός ο μεγάλος διανοητής, όχι μόνο πολιτικός, είχε πει ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός συνίσταται στα εξής στοιχεία. Πρώτα, στην ελληνική σκέψη, στην ελληνική διανόηση. Δεύτερον, στην ρωμαϊκή νομολογία και γενικά στο πνεύμα της οργάνωσης που είχαν οι Ρωμαίοι. Τρίτον, στο χριστιανισμό, τον θεωρεί καθοριστικό στοιχείο ταυτότητας του ευρωπαϊκού πολιτισμού, και τέταρτον, στους νέους λαούς, το νέο αίμα που μπήκε. Λοιπόν, ο χριστιανισμός ήρθε να γίνει στοιχείο ταυτότητας του ευρωπαϊκού, του δυτικού, και μέσα από τον ευρωπαϊκό και δυτικό πολιτισμό βέβαια σε όλο τον κόσμο. Αυτό πώς έγινε? Έγινε ακριβώς με τη συμφιλίωση του χριστιανισμού με τον ελληνισμό και με την δύναμη που απέκτησε η χριστιανική σκέψη από μεγάλες προσωπικότητες όπως ήταν οι πατέρες, οι τρεις μεγάλοι πατέρες, αλλά μην ξεχνάμε ότι στο Βυζάντιο υπήρχε ένας Φώτιος, υπήρχε ένας Ευστάθιος, υπήρχε ένας Αρέθας, οι οποίοι όλοι αυτοί ήταν μεγάλες προσωπικότητες και ήταν άνθρωποι οι οποίοι εξέδωσαν λεξικά, κείμενα, και ήταν βέβαια και μεγάλοι θεολόγοι και άνθρωποι της χριστιανικής ορθόδοξης διδασκαλίας. Αυτό το πάντρεμα δηλαδή δεν τελειώνει με τους τρεις ιεράρχες, συνεχίζεται στο Βυζάντιο με προσωπικότητες. Και λέω πάντοτε, Θεοφιλέστατε, ότι όταν ακολουθήσεις αυτή τη γραμμή θα φτάσεις στα νεότερα χρόνια, όπου οι Έλληνες είναι υπόδουλοι στους Τούρκους και που για να ξεσηκωθούν γίνεται ένα πνευματικό κίνημα, αυτό που λέμε νεοελληνικό διαφωτισμό, που δεν έχει σχέση με τον δυτικό διαφωτισμό. Ο δυτικός διαφωτισμός ήταν ένας αθεϊσμός, ήταν μια άλλη σύλληψη πραγματικότητας. Ο νεοελληνικός διαφωτισμός είχε το εξής χαρακτηριστικό, ότι οι Έλληνες πρέπει
να ανέβουν πνευματικά, να κατανοήσουν την ιστορία τους, την καταγωγή τους και να μην ανεχθούν άλλο να παραμένουν στο ζυγό των Τούρκων. Και αυτό γίνεται πώς? Γίνεται με μία σειρά από ανθρώπους, στους οποίους πρωτεύοντα ρόλο έχουν οι κληρικοί διαφόρων βαθμών. Ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Άνθιμος Ουγγαζής, ο Νεόφυτος Δούκας, ο Ιώσυπος Μησιόδαξ, μεγάλες προσωπικό, ο Κωνσταντίνος ο Οικονόμος, ο Εξοικονόμων, ο Κοσμάς ο Αιτωλός, όλες αυτές οι προσωπικότητες, με εξαίρεση, καλά ο Κοσμάς ο Αιτωλός ήταν πιο απλός, αλλά οι άλλοι έχουν εκδώσει κείμενα, εξέδιδαν κείμενα και μετέφραζαν από τις ξένες γλώσσες. Γιατί? Γιατί αυτά χρησιμοποιούνταν ως σχολικά βιβλία να ανέβει το επίπεδο του υπόδουλου ελληνικού λαού και να νιώσει, να φωτιστεί, γι' αυτό λέμε διαφωτισμό, να φωτιστεί και να νιώσει την ιστορική του ευθύνη και να πάρει τα όπλα και να ξεσηκωθεί εναντίον των Τούρκων. Λοιπόν, πάλι ο ρόλος της Ορθοδοξίας, ο ρόλος της Εκκλησίας σημαντικός, όπως και στο εξωτερικό, πάντοτε η Εκκλησία είχε και έχει ένα ρόλο σημαντικό και στη γλώσσα και στο σχολείο και δεν είναι απλώς δηλαδή η θρησκεία, παίζει και άλλους ρόλους και συνδέει πάντοτε με την ελληνική γλώσσα, με τα ελληνικά γράμματα. Γι' αυτό λέω, Θεοφιλέστατε, και στα μαθήματά μου και γενικότερα στα γραπτά μου, στα κείμενά μου, στον δημόσιο λόγο μου, ότι η σύζευξη χριστιανισμού και ελληνισμού αποτελεί μια ιστορική πραγματικότητα. Δηλαδή δεν είναι ιδεολόγημα, δεν είναι ιδεολειψία, δεν είναι κάτι που το λέει κανείς για να κολακεύσει ή για να πει κάποια πράγματα υπέρ του ενός ή του άλλου. Είναι μια ιστορική πραγματικότητα και αντιθέτως είναι τελείως ανιστορική προσέγγιση να χωρίζεις αυτά όταν έχουν συνυπάξει σε κέρυες στιγμές της παράδοσης του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Αυτό είναι που πρέπει να κατανοηθεί, η ιστορικότητα αυτής της σχέσης ελληνισμού και χριστιανισμού και ότι δεν αποτελεί ιδεολόγημα ή κάτι που θα πει είτε η Ορθοδοξία είτε ο ελληνισμός. Είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Γι' αυτό και η θέση της Εκκλησίας πάντοτε στην Ελλάδα ήταν ξεχωριστή. Πώς ήρθε να είναι το πανεπιστήμιο, το πρώτο πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 1841, όταν καθιερώνει εορτή για τα γράμματα, τα ελληνικά γράμματα, για την παιδεία, έρχεται και τη συνδυάζει με τους τρεις ιεράρχες. Απέχουμε λίγα χρόνια που έχει απελευθερωθεί το κράτος. Οι Έλληνες έχουν αποκτήσει πλέον έννοια κράτους, έτσι, έχουν απελευθερωθεί πια και μόλις πάνε να γιορτάσουν την παιδεία, αμέσως τη συνδέουν με τους τρεις ιεράρχες, δηλαδή με την χριστιανοσύνη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μετά περνάει από το πανεπιστήμιο στα σχολεία και στην Ελλάδα έκτοτε γιορτάζουμε την γιορτή των ελληνικών γραμμάτων και των τριών ιεραρχών, τόσο είναι συνδεδεμένα, και όταν γίνεται το Υπουργείο, το πρώτο Υπουργείο της Παιδείας, είναι Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία, δεν θα γίνονταν εάν δεν υπήρχε η συνείδηση ότι αυτά τα δύο μεγάλα μεγέθη συνδέονται μεταξύ τους, θα έκαναν διαφορετικά πράγματα όπως έχουν κάνει στη Δύση, σε άλλες χώρες. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε και είναι οι δεσμοί οι οποίοι συνδέουν με έναν ξεχωριστό τρόπο την Εκκλησία με τον ελληνισμό και όσοι δεν το βλέπουν ή δεν το βλέπουν για ιδεολογικούς λόγους, είτε καμιά φορά, ξέρετε, θέλουν να κάνουν τους προοδευτικούς και τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με συντηρητισμό κλπ. Αλλά όλα αυτά είναι εκτός ιστορικής πραγματικότητας. Σας ακούω με πολύ προσοχή και πραγματικά έχετε απόλυτο δίκαιο ότι οι τρεις ιεράρχες έχουν να κάνουν αυτή την σύζευξη μεταξύ της κατά Θεόν παιδείας και της κατά κόσμων παιδείας και δημιουργήθηκε έκτοτε μέσα στο δικό μας τον χώρο
μία παράδοση όπου συνυπάρχουν και συνδέονται οι δύο αυτές παιδείες. Βλέπουμε όμως τελευταίως, κύριε καθηγητά, αυτή η παράδοση να εξασθενεί, αν θέλετε, ή κάποιοι να επιχειρούν να διασπάσουν αυτή την συνύπαρξη των δύο καταστάσεων αυτών, της κατά Θεών παιδείας και της κατά κόσμου παιδείας. Πόσο επηρεάζει αυτό την ζωή των νέων μας, της εκπαίδευσής μας, και αν υπάρχει διάκριση μεταξύ εκπαίδευσης και παιδείας? Είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας. Βεβαίως, για να αρχίσω από το τελευταίο, υπάρχει διαφορά ενοιολογική ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην παιδεία. Παιδεία είναι η γενικότερη καλλιέργεια του ανθρώπου, της ψυχής του, του πνεύματός του, των ευαισθησιών του, ενώ εκπαίδευση είναι ένα σύστημα το οποίο υιοθετείται από ένα κράτος ώστε να υπηρετήσει την παιδεία, η οποία δεν ασκείται μόνο από το σχολείο, αλλά και από άλλους παράγοντες. Ένας παράγον είναι η Εκκλησία και η εκκλησιαστική ζωή. Άλλος παράγον είναι οι διάφοροι θεσμοί οι οποίοι λειτουργούν σε μια κοινωνία. Γενικά τα γράμματα, η λογοτεχνία. Υπάρχουν χώροι πνευματικοί οι οποίοι δεν είναι μέσα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση απλώς έχει έναν συστηματικό χαρακτήρα και είναι μια κατάκτηση της κοινωνίας, διότι παλιά οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να έχουν αυτήν την εκπαίδευση και την επαφή με την παιδεία, την είχαν λίγοι μόνο. Ήρθε λοιπόν η κοινωνία και δημιούργησε την έννοια του σχολείου, και εδώ θα έκανα μια γλωσσική παρατήρηση ότι ξεκινάμε από το σχολείο που είναι ο ελεύθερος χρόνος, και ο ελεύθερος χρόνος διατίθεται από τους αρχαίους προγόνους μας όχι για να περνάει η ώρα έτσι ευχάριστα και να χαζεύει κανείς, αλλά να καλλιεργεί την ψυχή του, το πνεύμα του, και έτσι η σχολή οδηγεί στην κατάκτηση της γνώσεως, γίνεται σχολείο, γίνεται μάθηση, γίνεται εκπαίδευση, και περνάει η ελληνική λέξη και έννοια σχολείο και σχολή να είναι το school και το σούλε και το école σε όλες τις γλώσσες. Και γυρνάω πίσω λοιπόν να πω ότι άλλο παιδεία που είναι ευρύτερη έννοια και έχει πολλές πηγές και δεν είναι μόνο από το σχολείο, και άλλο εκπαίδευση που είναι ένα σύστημα που παρέχει συγκεκριμένες γνώσεις και συγκεκριμένες μορφές καλλιέργειας. Δηλαδή σήμερα μείναμε στην εκπαίδευση περισσότερο. Σήμερα επιμένουμε πάρα πολύ στην εκπαίδευση, η οποία εκπαίδευση, αυτό είναι, Θεοφιλέστατε, ίσως το πρόβλημα, δεν παρέχει μία πολύπλευρη και ολόπλευρη παιδεία, δηλαδή καλλιέργεια. Σήμερα το σχολείο, και έρχομαι να μιλήσω και με την ιδιότητα του Προέδρου για τον Εθνικό Διάλογο της Παιδείας στην Ελλάδα, που επί 7 μήνες ένα θεσμικό όργανο που είναι το Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του οποίου ήμουν πρόεδρος, συζητούσε αυτά τα θέματα, 30 άνθρωποι εκπαιδευτικοί περισσότεροι και εκπρόσωποι άλλων φορέων, συζητήσαμε για τα θέματα της παιδείας, και έβγαινε από εκεί ότι η σημερινή εκπαίδευση έχει κάνει διάφορα κουτάκια με γνώσεις και δεν υπάρχει η συνέχεια της γνώσης, το βάθος της γνώσης, η καλλιέργεια του πνεύματος και της ψυχής των νέων. Γι' αυτό και τα παιδιά δεν αγαπούν το σχολείο. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Δεν αγαπούν το σχολείο, που ως χώρος μάθησης θα έπρεπε να είναι ό,τι καλύτερο τους συμβαίνει. Εν τούτης δεν το αγαπούν. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει εκεί? Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα ώστε να μπορέσει το παιδί να ξαναγυρίσει συναισθηματικά στο σχολείο, να το αγαπήσει, και για να γίνει αυτό, και αυτό μπορούμε να το πούμε όταν μιλήσουμε για την παιδεία αμέσως μετά ή τώρα, πρέπει να έχει συμμετοχή στην απόκτηση της γνώσεως. Δηλαδή να μην κάθεται παθητικά να ακούει από το δάσκαλο πράγματα, αλλά να συμμετέχει στην εξέβρεση της γνώσης και να δημιουργεί. Και να δημιουργεί, οπότε θα αγαπήσει αυτό που κάνει. Και αυτό είναι ένα από τα κύρια αιτήματα. Ξανάρχομαι όμως αυτό που παρατηρήσατε, ότι η σημερινή εκπαίδευση και η σημερινή αντίληψη
είναι εις βάρος των παιδιών, εις βάρος των νέων, στο βαθμό που η Εκκλησία και η Ορθοδοξία και ο Χριστιανισμός και η πίστη μας που έχει αυτή την παράδοση και αυτή την ιστορία δεν παίζει το ρόλο που θα έπρεπε να παίζει ιστορικά, παραδοσιακά για την εκπαίδευσή μας. Σήμερα, όπως ξέρετε, και ας το πω εγώ που είμαι λαϊκός και δεν είμαι ιερωμένος, τα θρησκευτικά δυστυχώς παίζουν έναν πολύ μικρό ρόλο στη δε Ελλάδα, στην πατρίδα μου, έρχεται να γίνει σιγά σιγά σαν ένα μάθημα επιλογής. Δηλαδή κάποιος δηλώνει ότι δεν θα το πάρει διότι έχει λόγους συνειδησιακούς και βέβαια καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά πιτάνε να γλιτώσουν κάποια μαθήματα για να ετοιμαστούν για τις εξετάσεις και μπορεί να γίνει σιγά σιγά να αποδυναμωθεί ο έτερος πόλος της παιδείας μας μέσα από αυτά που είπαμε προηγουμένως. Αυτό λοιπόν είναι μια μεγάλη παρεξήγηση. Λοιπόν, λέγαμε πριν από το διάλειμμα, κύριε Παπαδημιώτη, για τη σημασία και την αξία της παράδοσης μας, ναι, τόσο της εκκλησιαστικής όσο και της ελληνικής, στην ορθή διαμόρφωση της παιδείας γενικότερα μέσα στην κοινωνία μας και κυρίως το νέο μας, που είναι το μέλλον της κοινωνίας. Έτσι θα ήθελα λίγο να σταθούμε λίγο σε αυτό το σημείο και μας πείτε κάποια πράγματα. Το πρώτο που πρέπει να κατανοήσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα οποιασδήποτε χώρας, αλλά εδώ μιλάμε για την Ελλάδα και την Κύπρο, είναι ότι δεν είναι ένα χτεσινό σύστημα και μία χτεσινή υπόθεση 10, 15, 20, 30 ετών. Τα συστήματα αυτά, η παιδεία αυτή πηγαίνει πίσω, εκατοντάδες χρόνια πίσω, δηλαδή έχει μία παράδοση και στους δύο πόλους, και στα ελληνικά γράμματα και στην Ορθοδοξία, στον Χριστιανισμό. Αυτή λοιπόν η παράδοση, η οποία είναι ένα προνόμιο που έχει ο Έλληνας και ο Ελλαδίτης και ο Κύπριος, αυτή η παράδοση πρέπει να αξιοποιηθεί μέσα από την παιδεία. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μην έχει το Ελληνόπουλο ή το Κυπριοτόπουλο μία επαφή, το ελλαδικό εννοώ και το της Κύπρου, μία επαφή με τα κείμενα, τα μεγάλα κείμενα των μεγάλων στοχαστών, να μην έχει ποτέ επαφή είτε με τον Όμηρο, είτε με τον Πλάτωνα, ή τον Αριστοτέλη, ή τον Εσχύλο, ή τον Θουκυδίδη, και να ακούει από ξένους να παραπέμπουν στον Θουκυδίδη και να μην καταλαβαίνει ή να μην ξέρει για τι πράγμα μιλάμε. Όπως θεωρώ και θα το πω από την εκπομπή σας, γιατί το έχω πει πολλές φορές, ότι δεν είναι σωστό, δεν είναι δυνατόν και δεν δικαιολογείται μέσα από την παράδοση να μην έχει μια επαφή με τα κείμενα μεγάλων πατέρων όπως είναι οι Τρεις Ιεράρχες, επιλεγμένα κομμάτια με τα οποία θα έμπαινε στον τρόπο σκέψης και στην διδασκαλία των πατέρων, φυσικά με το Ευαγγέλιο και φυσικά με την υμνογραφία, θα έλεγα εγώ. Διότι η ποίησή μας επί αιώνες, 12 αιώνες και πλέον, η ποίησή μας δεν ήταν τόσο η κοσμική ποίηση, ήταν η θρησκευτική ποίηση. Λοιπόν, είναι δυνατόν 12 αιώνων προσέγγιση, δουλειά, πνευματική προσφορά να την αγνοούμε? Δυστυχώς, Θεοφιλέστατε, δεν έχουμε συλλάβει μία βαθύτερη και πολύπλευρη έννοια παιδείας στην οποία πρέπει να δώσουμε. Μένουμε στην πληροφορία, μένουμε στα κουτάκια, μένουμε σε αποσπασμένες γνώσεις και δεν περνάμε σε μία καλλιέργεια της προσωπικότητας, της ψυχής, του πνεύματος του ανθρώπου που να έχει έναν ολιστικό χαρακτήρα και που να αξιοποιεί την παράδοση. Γιατί αλλιώς δεν διαφέρεις από έναν λαό που δεν έχει αυτή την παράδοση, που δεν έχει αυτή την προσφορά, που δεν έχει αυτές τις αναφορές. Είσαι ισοπεδωμένος και αυτό είναι που πρέπει να αποφύγουμε. Άρα πρέπει να οργανώσουμε έτσι την εκπαίδευσή μας ώστε να υπηρετεί μία βαθύτερη έννοια παιδείας
ουσιαστικής που να προάγει το πνεύμα και την ψυχή του ανθρώπου, να βγάζει δηλαδή έναν πολίτη αυριανό που θα είναι υπεύθυνος, που θα είναι δημοκρατικός, που θα είναι ευαίσθητος, που θα ξέρει από πού κρατάει, ποια είναι η παράδοσή του, που θα ξέρει αξίες, που θα ξέρει ιδανικά, που θα πασχίζει μέσα από ευγενή άμυλα να σταθεί σε μια κοινωνία, που θα συμπάσχει με τον άλλον άνθρωπο και που θα προστρέχει και στις μεγάλες μορφές του χριστιανισμού, είτε για να επικοινωνήσει και να αντλήσει, είτε για να προσευχηθεί, είτε για οποιονδήποτε λόγο. Θα κάνω μία τοποθέτηση και σχολιάστε τι, κατά πόσο αυτό είναι σωστό ή όχι, για να δώσουμε και κάποιο μήνυμα προς τους ακροατές μας. Θα έλεγα ότι η ανθρώπινη παιδεία έχει ως κέντρο της τον άνθρωπο. Με ποια έννοια? Με την έννοια της απόκτησης γνώσεων, κοσμικών εμπειριών, την ικανοποίηση κάποιων επιθυμιών ή και φιλοδοξιών, συσσόρευση εφοδίων για κατάκτηση ή κυριαρχία πάνω στα υλικά και αισθητά του κόσμου τούτου, που εάν μείνει μόνη της η ανθρώπινη παιδεία υπ' αυτή την έννοια, καλλιεργεί το εγώ και τον ατομισμό. Και κυριαρχεί, θα έλεγα, το πάθος της φιλαυτίας, που είναι η ρίζα όλων των παθών. Εάν συνδέσουμε τώρα την κατά Θεόν παιδεία, όπως μας την παρέδωσαν οι τρεις ιεράρχες, όπου έρχονται και καλλιεργούν, όπως είπατε εσείς, τον άνθρωπο εσωτερικά, πνευματικά, ψυχικά, και τον οδηγούν δια του φωτισμού της χάρης των Θεών σε καλλιέργεια της αρετής, όπως είναι η ταπείνωση, η αγάπη, η πραότητα, το να μπορεί να οριοθετεί σωστά τον εαυτό του, τη σκέψη του κλπ. Τότε έχουμε μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Αν τα χωρίσουμε λοιπόν αυτά, μήπως φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση που έχουμε φτάσει σήμερα? Είναι πάρα πολύ κέρια η παρατήρησή σας, Θεοφιλέστατε. Ακριβώς αυτό έχει συμβεί. Δηλαδή, έχουμε καλλιεργήσει την μία πλευρά του πνεύματος του ανθρώπου, που είναι η γνώση, που είναι ό,τι εξυπηρετεί τον εαυτό μας ως ατόμων, και δεν έχουμε δει όσο θα πρέπει, ενώ το εξαγγέλουμε και το λέμε, δεν έχουμε δει την άλλη πλευρά, δεν έχουμε δει τον άλλο και τους άλλους, που αυτή η γέφυρα για να υπάρξει έρχεται η κατά Θεόν διδασκαλία, έρχεται το απλό κήρυγμα του Ευαγγελίου, η αγάπη προς τον άλλο και η αγάπη ακόμη και στον εχθρό, που είναι η μεγάλη υπέρβαση. Αυτή η αγάπη λοιπόν που σεβαίνει με τον άλλον, δεν υπάρχει, δεν καλλιεργείται, δεν δίδεται ως μήνυμα. Γιατί θεωρείται ότι είναι κάτι που είναι χριστιανικό, εκκλησιαστικό, άρα δεν μιλάμε γι' αυτό. Δηλαδή ντρεπόμαστε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, να μιλήσουμε για τα πράγματα, για τις έννοιες, για τα θέματα ουσίας που φέρνουν κοντά τους ανθρώπους, που ξεπερνούν αυτές τις εχθρότητες και την επιθετικότητα και τα συμφέροντα που έχουν αναπτυχθεί. Γιατί όταν αγαπάς τον άλλον και τον συνάνθρωπό σου, ποτέ δεν κοιτάζεις τον εαυτό σου και χωρίς να σκέπτεσαι τι θα βλάψει τον άλλον. Αυτά λοιπόν, αυτή η διδασκαλία, μαζί με την άλλη διδασκαλία για την ταπείνωση, για την συγκράτηση, για όλα αυτά που σε κάνουν έναν υπεύθυνο άνθρωπο, αυτά δεν περνούν στην παιδεία. Κάπου λένε οι τρεις ιεράρχες, μια και μιλάμε για αυτούς, ότι δεν διδάσκουμε, κοιτάξτε πόσο μπήκαν στα θέματα της διδασκαλίας, δεν διδάσκουμε στα παιδιά μας αυτά που θα έπρεπε να μάθουν και που θα καλλιεργούσαν την ψυχή τους. Λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μια ομιλία του, που θυμάμαι και την αναφέρω, ότι λέμε στα παιδιά μας, μάθε γράμματα,
όπως λέμε και σήμερα, είναι τόσο επίκαιρο δηλαδή. Μάθε γράμματα, διότι αν μάθεις γράμματα και μορφωθείς, θα αποκτήσεις αξιώματα, θα αποκτήσεις περιουσία, θα πάρεις πλούσια γυναίκα, μέχρι εκεί λέει, εύπορον σύζυγων κλπ. Θα κάνεις το ένα το άλλο και τους λέμε, λέει, όλα αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν τους λέμε και λέει, κοίταξε τι έκανε αυτός ο οποίος μαθαίνοντας γράμματα έκανε αυτό, έκανε εκείνο, πέτυχε σε αυτό. Έτσι τα λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και δεν τους λέμε ποτέ, λέει, ήδη στην εποχή του, 4ος αιώνας, τι συμβαίνει με τις πνευματικές μορφές, με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν περπατούν μόνο στη γη, αλλά περπατούν και στον ουρανό, έτσι το λέει. Δηλαδή, δεν μιλάμε ως κοινωνία για τους ανθρώπους τους πνευματικούς, για αξίες, για αυτό που λέγαμε προηγουμένως, για την καλλιέργεια ψυχής. Το λέει ήδη ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι αρχή της παιδείας θα έπρεπε να είναι αυτό και όχι το να μάθει γράμματα απλώς ή να μάθει την ιταλική γλώσσα, έλεγε τότε, διότι τότε βέβαια το να μάθεις τα ιταλικά, την λατινική ας πούμε, λατινική. Τη λατινική βέβαια γινώσουν έτσι κάπου στην διοίκηση, το ένα, το άλλο κλπ. Και το επισημαίνει από τότε. Το ίδιο ισχύει και σήμερα, τηρουμένων των αναλογιών βέβαια. Έτσι. Πάντοτε, ότι δεν επιμένουμε στην καλλιέργεια της ψυχής. Οι Έλληνες οι οποίοι προχώρησαν στην καλλιέργεια της ψυχής μέσα από τη φιλοσοφία και μέσα από τον χριστιανισμό εν συνεχεία, εμείς στην εκπαίδευσή μας, ενώ διακηρύσουμε και στο σύνταγμά μας, ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι εθνική, να είναι θρησκευτική. Η εθνική συνείδηση του παιδιού, η θρησκευτική συνείδηση του παιδιού, η χριστιανική συνείδηση, αυτά δεν τα κάνουμε πράξη. Και εκεί είναι που πάσχει κατεξοχήν η παιδεία μας. Δεν πάσχει στις γνώσεις. Και γνώσεις δίνουμε και εργαστήρια έχουμε και βιβλία, δεν είναι άσχημα τα βιβλία και υπολογιστές έχουμε και όλα αυτά. Πού πάσχει? Ότι βγάζουμε παιδιά που δεν έχουν σημεία αναφοράς. Δεν ξέρουν πού να πατήσουν σε μια δύσκολη ώρα, πού να απευθυνθούν, πού να σταθούν. Δηλαδή τους βγάζουμε ανέτοιμους και ακαλλιέργητους και αυτό είναι το μείζον μειονέκτημα του εκπαιδευτικού μας συστήματος σε σχέση με την πραγματική έννοια της παιδείας. Η παιδεία είναι καλλιέργεια ψυχής, καλλιέργεια πνεύματος και εμείς καλλιεργούμε μόνο ένα κομμάτι του πνεύματος που είναι οι γνώσεις. Και όπως έχει γίνει το σχολείο, το ελληνικό, θα έλεγα και το κυπριακό, να βλέπει μόνο στο πανεπιστήμιο το παιδί και η οικογένεια να βλέπει πώς το παιδί θα μπει σε ένα πανεπιστήμιο μόνο, που σημαίνει ότι όλα τα άλλα και μέσα στην εκπαίδευση δεν έχουν σημασία, αλλά μόνο αυτά που θα το βοηθήσουν να μπει στο πανεπιστήμιο. Εκεί πια είναι η μεγίστη στρέβλωση της ενίας της παιδείας. Υπηρετεί δηλαδή ένα σύστημα που είναι πώς θα μπει σε ένα πανεπιστήμιο και χάνεται και όποια έννοια παιδείας δίδεται με αυτό το σύστημα. Και παιδείας και ζωής. Διότι η παιδεία οδηγεί στην πραγματική ζωή. Και χωρίς σωστή παιδεία δεν υπάρχει σωστή ζωή και γι' αυτό και ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Κλείνοντας, κύριε Παπινιώτη, θα πάμε λίγο στην αρχή. Τονίσατε και είπατε ότι οι τρεις ιεράρχες χρησιμοποίησαν ως όχημα την ελληνική γλώσσα και την ελληνική παιδεία και τα ελληνικά γράμματα για να μας αποκαλύψουν τον Θεό και τον τρόπο βίωσης, ένωσης του ανθρώπου με τον Θεό, όπου και τον ολοκληρώνει ως προσωπικότητα πνευματική. Και εσείς έχετε αγαπήσει πολύ την ελληνική γλώσσα, την έχετε διδάξει, την έχετε καλλιεργήσει, την έχετε προβάλει και είναι σε όλους μας γνωστό το περίφημο λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, αλλά και άλλα σας σύγγραμματα και τώρα έχω εδώ μπροστά μου το νέο σας σύγγραμμα, το ετυμολογικό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, ιστορία των λέξεων με σχόλια και ένθετους πίνακες. Θέλετε έτσι κλείνοντας να μας πείτε λίγο για αυτό το έργο σας? Θεοφιλέστατε, αυτό είναι το πέμπτο μου παιδί, όπως λέω. Δηλαδή το πρώτο ήταν το μεγάλο λεξικό, το οποίο έχει περάσει στα σπίτια.
αξιώθηκα και το θεωρώ ως κάτι που είναι πέραν από μένα, να δώσω στην Ελλάδα και στην Κύπρο την έννοια του λεξικού να γίνει κάτι που να εκτιμάται, να υπολογίζεται, να θεωρείται κάτι σημαντικό. Νομίζω ότι εκεί έχω συνεισφέρει με το πάθος που έχω για τη γλώσσα. Σας διακόπτω για μισό δευτερόλεπτο μόνο. Μου έκανε εντύπωση όταν επισκέφθηκα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στο γραφείο του και πάνω στο γραφείο του είχε αυτό το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας. Παντού χρησιμοποιείται. Υπάρχει και παντού. Είναι πολύ σημαντικό. Και το θεωρώ σημαντικό, διότι το θέμα των γλωσσολόγων δεν είναι να καθίσουν και να διατυπώνουν αφορισμούς που πάει η ελληνική γλώσσα, δεν ξέρουμε καλά τη γλώσσα κλπ. Είναι να δώσουμε εργαλεία για να βελτιώσουμε την γνώση της γλώσσας. Το ένα λοιπόν είναι το μεγάλο μου λεξικό. Μετά έχω βγάλει αυτό για το σχολείο και το γραφείο το κόκκινο, το κίτρινο που είναι για την ορθογραφία, το μικρό λεξικό, το μπαμπινιωτάκι που λένε. Και τώρα είναι αυτό το λεξικό, το ετυμολογικό, είναι η ιστορία των λέξεων. Αυτό το λεξικό, Θεοφιλέστατε, διαβάζεται από την πρώτη λέξη μέχρι την τελευταία. Τι είναι? Είναι από πού προέρχεται κάθε ελληνική λέξη. Αλλά επειδή ένας τεράστιος αριθμός λέξεων είναι από την αρχαία ή από τα βυζαντινά, δεν στέλνω σε ένα λεξικό αρχαίας ή κάπου αλλού να βρει πληροφορία, αλλά ο ίδιος δίνω την ετυμολογία και των λέξεων που προέρχονται από την αρχαία ή από τα βυζαντινά, όλων των ελληνικών λέξεων και των ξένων που έχουν μπει στα ελληνικά. Αυτό λοιπόν δίνει, ποια είναι η διάσταση τώρα, πέραν ότι από το ότι είναι αποκαλυπτικό, ότι είναι, πώς να το πω, είναι ιδιαίτερα ελκυστικό, γιατί όλοι θέλουμε να μάθουμε από πού προέρχεται αυτή η λέξη, από πού προέρχεται η άλλη λέξη, σε πάει απευθείας στην προέλευση των λέξεων, στις πρώτες έννοιες. Ένας πολιτισμός, ο ελληνικός πολιτισμός, ξεκινάει με έννοιες οι οποίες εκφράζονται με λέξεις. Έτσι. Αυτό το ξεκίνημα των λέξεων, από πού προέρχεται μία λέξη, παίρνουμε, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, το τάξης. Το τάξης λοιπόν ξεκινάει από την αρχαία και σήμαινε διάφορα πράγματα, μεταξύ των οποίων και εκτίμηση. Και από εκεί γίνεται το τάξη μέτερ και κατά παράληψη του μέτερ γίνεται το ταξί. Και γίνεται και η taxation και λοιπά, η φορολογία, διότι και αυτό σήμαινε. Και γίνεται και το ταξίδι, γιατί ήταν η μετακίνηση στρατευμάτων αρχικά και μετά γενικά μετακίνηση. Όλα αυτά λοιπόν είναι μέσα στην εξέλιξη της γλώσσας που είναι ένα ζωντανό στοιχείο και ένα ετυμολογικό λεξικό παρακολουθεί όταν είναι σωστά γραμμένο. Και κάθε μεγάλη γλώσσα έχει το ετυμολογικό της λεξικό. Και χαίρο και λέω πάλι ότι αξιώθηκα να δώσω αυτό το λεξικό, όπου βλέπεις την προέλευση, την εξέλιξη μιας λέξης, εάν απαντάει το έξοχος. Για πρώτη φορά στον Όμηρο. Το δίνω λοιπόν. Το πρόβασης και τα κοιμήλια για πρώτη φορά στον Όμηρο. Όταν λέει πρόβαση ο Όμηρος και κοιμήλια, η πρόβαση και τα πρόβατα ήταν η κινητή περιουσία. Και τα κοιμήλια ήταν η ακίνητη περιουσία. Δηλαδή, έχουμε τις απαρχές της γλώσσας και την εξέλιξή της. Και μετά πώς συνδέεται. Πώς το είδησης, επί παραδείγματι και η γνώση, αυτή η ρίζα το είδε, μας δίνει το ιδέα, που είναι ό,τι βλέπω με το μυαλό μου, και μας δίνει και το ιστορία, αυτό που βλέπω και γνωρίζω, διότι το βλέπω ως αυτόπτης μάρτης, αυτό είναι η πρώτη έννοια της ιστορίας, και μαζί μας δίνει το wise, ο σοφός, και το wit, το πνεύμα, και το wissen στα γερμανικά, και το veda στα αρχαία ινδικά είναι οι γνώσεις, συνδέεται με αυτά. Δηλαδή είναι πώς συνδέεται η ελληνική με τις άλλες γλώσσες, σε ρίζες, και πώς συνδέεται με την αρχική της μορφή και την εξέλιξή της, κατακόρυφα και οριζόντια. Είναι μια ακτινογραφία της γλώσσας, και μία επαφή με τις ρίζες των λέξεών μας. Γι' αυτό είναι ένα ανάγνωσμα από την πρώτη μέχρι την τελευταία λέξη και μαζί ένα στοιχείο αυτογνωσίας. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Αυτό είναι εργαλείο, αλλά κανείς για να αξιοποιήσει ένα εργαλείο πρέπει να το χρησιμοποιήσει. Πρέπει να το χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, δυστυχώς δεν γίνεται αλλιώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος μας έχει τελειώσει και είναι περιορισμένος λόγω της εκπομπής.
Πολύ σας ευχαριστώ. Ήταν μια πραγματική παρέμβαση και στα της Εκκλησίας και στα της εκπαιδεύσεως και γενικότερα. Πολύ σημαντική αυτή η παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε το Θεό να σας δίνει υγεία, δύναμη, φωτισμό για να συνεχίσετε να προσφέρετε γενικότερα στο έθνος. Θεοφιλέστατε, ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία για αυτή την παρέμβαση, γιατί πραγματικά πρόκειται για παρέμβαση όταν πρόκειται για μια συζήτηση ουσίας όπως αυτή που κάναμε σήμερα.